σου Νίκο, καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είσαι? Μια χαρά, πολύ καλά. Έχεις αγχώς πριν την πρεμιέρα? Εννοείται. Πρέπει να το δείξω. Όχι, παιδί, εντάξει, περισσότεροι έχουν άγχος, το καταλαβαίνω. Πολύ, πολύ, όχι λίγο. Πολύ άγχος. Αλλά προσπαθούμε να το καλύψουμε. Τι να κάνουμε. Πρώτη μέρα είναι, λογικό είναι. Έχεις γούρι πριν την πρεμιέρα? Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το προηγούμενο που μου είπες. Με ρώτησες αν κάνω το σταυρό μου, όπως με ρωτάνε όλοι. Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει και δεν κάνει το σταυρό του? Έχω αρχίσει και αναρωτιέμαι μήπως κάνω κάτι λάθος. Τώρα αυτά τα λέγαμε και off the record, ας πούμε τώρα και on. Είναι κακό να κάνω το σταυρό σου? Νίκο, σήμερα ποιους θες να δεις από κάτω να σε στηρίξουνε? Θα είναι η οικογένειά σου? Α, εγώ δεν περιμένω ποτέ κάποιο συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να έρθουν όσοι με αγαπάνε. Και ευτυχώς είναι πάρα πολλοί. Και τους ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ήρθα. Είσαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μουσικό σόου. Θέλω να πεις τώρα λίγο πώς τα βλέπεις και αν θα ξαναπήγαινες, αν γύριζες το χρόνο πίσω. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μπορώ να πήγαινα, ναι. Υπήρξε κάποια στιγμή που το μετάνιωσες και είπες, μπορεί να μην το έκανα. Για τίποτα στη ζωή μου. Ό,τι κάνω, το κάνω επειδή θέλω να το κάνω. Και λάθος να κάνω, δεν έγινε τίποτα. Κριτής θα πήγαινες? Κριτής σε τι? Σε μουσικό σοου. Δεν νομίζω τώρα να πήγαινα, όχι, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Γιατί δεν θα πήγαινες? Σε αγχώνει λίγο να κρίνεις τα άλλα παιδιά? Γενικότερα έχω μια συστολή με την τηλεόραση, ρε παιδί μου. Δεν, ξέρεις, δεν είναι και το καλύτερό μου. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να μην απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπική του ζωή. Θέλω να σου πω αλήθεια. Ναι. Πάντα αλήθεια λέω. Δεν κάνω απολύτως τίποτα το δύσκολο. Απολύτως. Κάνω ό,τι κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Βγαίνω από το σπίτι μου κανονικά, μπαίνω στο σπίτι μου κανονικά, πηγαίνω όπου θέλω, όποτε θέλω και δεν με ενοχλεί κανείς. Γιατί δεν παίρνω κάποιον τηλέφωνο να έρθει να με ακολουθήσει, να με βγάλει φωτογραφία, ούτε χρειάζεται να με κυνηγήσει κάποιος, αλλά και δεν κάνω και πολλές δημόσιες εμφανίσεις εδώ που τα λέμε. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην προσβάλλει τον άλλον. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Τι θα σε πρόσβαλε? Το ψέμα. Και να λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν για μένα. Αλλά τουλάχιστον άμα είσαι μάγκας, ας πούμε, χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, έλα πες το μπροστά μου. Μπας από πίσω μου. Πώς το έχουν κάνει αυτό, γιατί πολλά... Οι άντρες κάνουν τα κορίτσια, ξέρεις. Τα κοριτσάκια. Με αντρική φορεσιά. Είσαι αυτό που λέμε καψούρα, ερωτευμένος? Και να μου, να θα έπρεπε να πάω να το πω στην τηλεόραση. Δεν θα το έλεγα. Είμαι ό,τι θέλω να είμαι, για πάρτι μου. Θα δεις Project Runway που θα είναι τώρα η Ευαγγελία στο Open TV? Και βέβαια. Είσαι αυστηρός μαζί της, να της πεις αυτό δεν μου αρέσει, αυτό... Αυστηρός γιατί να είμαι, τι είμαι μπαμπάς της? Ξέρετε πώς το εννοεί ο καθένας. Για μένα σημαίνει να είσαι ευθύς και αν είσαι άντρας, να είσαι άντρας. Αυτό. Αυτό δεν σημαίνει πως ένας άντρας, όπως πολλές φορές γράφουν, χτυπάει, βαράει το χέρι στο τραπέζι. Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είσαι ακόμα παλαιοναρχών. Γιατί επιμένεις τόσο πολύ? Δεν επιμένω, θέλω να μάθω. Είμαι άντρας, σου αρκεί? Μου αρκεί πάρα πολύ. Ωραία, είμαι άντρας. Το γάμο και την οικογένεια τη σκέφτεσαι? Βεβαίως. Το είσαι στο άμεσο μέλλον? Έχεις πει ότι εγώ σε 5 χρόνια θέλω να έχω 2 παιδιά, ας πούμε, να είμαι παντρεμένος. Όχι, θέλω να γίνει ό,τι γίνει από μόνο του. Νίκο, ευχόμαστε καλή αρχή. Η ζωή είναι ένα κύμα. Άλλοτε είναι πολύ μεγάλο κύμα, άλλοτε είναι μια έρημη θάλασσα, μια λίμνη. Εσύ τώρα σε τι φάση είσαι? Εγώ είμαι στη λίμνη. Ήταν και η Αραβανή εκεί πέρα. Μια χαρά. Εμένα μου αρέσει ο Οικονομόπουλος. Ωραίος είναι, ναι, ναι. Γιατί είναι μια ωραία στάση γενικότερα. Πολύ καλή στάση.
Πολύ καλή στάση. Είναι στάση λυσιατρίο. Τη στάση. Λυσιατρίο. Δεν την ξέρεις. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Ό,τι πουλάει ο καθένας, να σου πω, η τελεία.